Πρέπει να σου πω μια λεπτομέρεια. Ο μόνος που δεν ήθελε να κλείσει με τίποτα η αυτή η εφημερίδα ήμουν εγώ. Είχα καλέσει τους δημοσιογράφους όλους σε συγκέντρωση στην εφημερίδα και τους είπα: έχω βρει κατά κάποιο τρόπο 300-400 χιλιάδες ευρώ για να σας πληρώσω τα τεδολεμένα. Ήταν 3-3,5 μήνες τότε ακόμα. Ναι, γιατί φωνάζουν. Ναι. Και βρέθηκαν συνδικαλιστάδες και είπαν: όχι, μας εκβιάζει. Γιατί εγώ έναν όρο τους έθεσα. Θα σας δώσω τα δεδουλευμένα, αλλά να αποσύρετε τις αγωγές. Ναι. Έτσι δεν χάσανε και τα δεδουλευμένα και άρχισαν από εκείνη την ημέρα απεργίες και επίσκεψη εργασία και έκλεισαν την εφημερίδα αυτή. Δεν την έκλεισα εγώ την εφημερίδα. Εντάξει, μήπως το λες τώρα. Κάθε υπερβόλη, δηλαδή η εφημερίδα οικονομικά έβγαινε. Θα μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο, μειώνοντας το προσωπικό, αφού τους πλήρωνα την αποζημίωση. Κατά 40% η εφημερίδα να συνεχίσει να βγαίνει. Δεν το θέλανε. Αυτή τη στιγμή αυτοί σε καταγγέλνουν, όπως ξέρεις. Καταγγέλνουν με ένα σωρό ανακρίβειες. Υπέφερα και υποφέρω περισσότερο από τους ίδιους τους απλήρωτους δημοσιογράφους. Γιατί και εγώ δεν έχω να βάλω ούτε λεφτά για βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Υπέφερα και υποφέρω. Γι' αυτό, ενώ είχε γίνει η πτώχευση της εφημερίδας, δεν μπορούσα να νιώθω ότι θα έρθουν οι γιορτές και θα είναι χωρίς ευρώ στην τσέπη τους. Μερικοί που είχαν και παιδιά και αυτό. Και τους έδωσα όλο το δώρο. 104.000 ευρώ. Μάλιστα. Εύχομαι. Ήταν τα τελευταία λεφτά που δανείστηκα από συγγενείς και φίλους και τα πήρανε ως δώρο. Τώρα δεν έχω ούτε ένα ευρώ. Okay. Σου συνέβη.